Επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα της αναζήτησης των οικονομικών μέσων θέρμανσης, πηγαίνοντας αυτή τη φορά στη Λέσβο, διότι εκεί έχει γίνει κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πολλά καταστήματα, επιχειρήσεις και σπίτια, πολυκατοικίες, είχαν επιλέξει να μετατρέψουν τον λέβητα του πετρελαίου θέρμανσης σε λέβητα βιομάζας. Λοιπόν, τι εννοούμε με αυτό? Λόγω της μεγάλης ελαιοπαραγωγής του νησιού, υπήρχε η δυνατότητα και υπάρχει ακόμα μεγάλη διάθεση φτηνής βιομάζας του κουκουτσιού της ελιάς. Πολύ σωστά το ακούτε. Είναι μήπως αυτή η λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, της διαρκώς αυξανόμενης τιμής των ενεργειακών προϊόντων? Θα μας απαντήσει λοιπόν η Μυρσίνη Τζιγνέλη, την οποία και καλημερίζουμε. Μυρσίνη, είναι μαζί σου και ο επιχειρηματίας, ο κύριος... Καλημέρα, ο κύριος Τάσος Κόρακας, που ασχολείται επαγγελματικά με την τοποθέτηση θερματικών μονάδων. Ο λόγος σε εσάς να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό. Και όχι απλώς ο επιχειρηματίας που ασχολείται με την τοποθέτηση αυτών των μονάδων, ο μηχανολόγος μηχανικός που έκανε πριν από μερικά χρόνια τη μετατροπή, ούτως ώστε οι καυστήρες βιομάζας να μπορούν να καταναλώσουν αυτό το φτηνό για μας εδώ στη Λέσβο καύσιμο, που είναι το κουκούτσι ελιάς. Όχι η πυρήνα, μην μπερδευτούν οι φίλοι μας που πιθανόν μας ακούν και τη χρησιμοποιούν. Κουκούτσι ελιάς. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο στον Τάσο τον Κόρακα, που έχει μετατρέψει αυτό το μηχάνημα ακριβώς που βλέπετε δίπλα μας και καταναλώνει κουκούτσι ελιάς, ένα καύσιμο, κύριε Κόρακα, πολύ οικονομικό για τη Λέσβο μέχρι τώρα. Θα δούμε φέτος πώς είναι οι τιμές. Δώστε μας μια εικόνα έτσι πώς κινείται το τελευταίο διάστημα που χρησιμοποιούμε κουκούτσι ελιάς και ζεσταίνεται η Λέσβος με κουκούτσι ελιάς. Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί εδώ στο νησί έχουμε 11 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Άρα επόμενο είναι να εκμεταλλευτούμε τα υποπροϊόντα που βγάζει η ελιά. Εδώ και να σας πω λίγο την ιστορία. Η εταιρεία μας ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Αν θυμάστε καλά, είμαστε εμείς που έχουμε φτιάξει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχουμε μετατρέψει από συμβατικό αυτοκίνητο σε ηλεκτρικό με μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, αυτό δεν προχωρεί. Δύο αδέρφια ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, έτσι να το πω και αυτό, που έχουν κάνει πραγματικά με τον, αυτά τα πράγματα. Με τον αδερφό μου τον Κώστα. Τώρα είναι στην Αθήνα, δεν είναι μαζί μας για να τον είχαμε να μιλήσει κι αυτός. Και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, το 2009, κάποιοι επιχειρηματίες του νησιού, και πολύ καλά κάνανε, φτιάξαν ένα σύγχρονο πυρηνελουργείο, όπου με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και εκεί ξεκίνησε και η δική μας η ιδέα του αδερφού μου του Κώστα να φτιάξει ένα σύγχρονο καυστήρα ώστε να μπορεί να κάψει με πολύ καλό βαθμό απόδοσης χωρίς ιδιαίτερη χρήση και φροντίδα το συγκεκριμένο καύσιμο, το οποίο είναι καθαρά οικολογικό, είναι ανανεώσιμο κάθε χρόνο. Ή παραχρόνο έχουμε, ας πούμε, μεγάλη παραγωγή ελιάς. Και το καταφέραμε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Πες μου με ένα βούλα, θα το μεταφέρω, γιατί δεν σε ακούει ο κύριος Κόρακας. Πόσο εύκολο είναι και πόσο κοστοβόρο είναι να μετατραπεί ο λέβητας, η μετατροπή του καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης σε καυστήρα, λοιπόν, που και η κουκούτσι ελιάς. Και για να αντιληφθούμε και τη διαφορά, γιατί σε εμάς τουλάχιστον είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, πόσο κοστίζει και ένας τόνος κουκούτσι ελιάς? Ναι. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε λίγο πόσο εύκολο είναι να μετατρέψουμε αυτά τα μηχανήματα να μπορούν να κάψουν και κουκούτσι ελιάς και τη σύγκριση με την τιμή. Έτσι, τι κερδίζει ο καταναλωτής? Ακριβώς. Βέβαια, βέβαια. Μέχρι πέρυσι το κουκούτσι ελιάς η τιμή του ήταν πολύ χαμηλή και το κέρδος ήταν ένα προς... Δηλαδή, η αναλογία είναι ένα τόνο πετρέλαιο, δύο τόνους κουκούτσι ελιάς. Άρα μέχρι πέρυσι ήταν, ας πούμε, 400 ευρώ σε κουκούτσι, 1500-1600 όσο είχε το πετρέλαιο. Πολύ σωστά, Βούλα. Έχει πολύ μεγάλη θερμαντική αξία. Ένα τόνο πετρέλαιο, δύο τόνους κουκούτσι. Πέρυσι ο τόνος κουκούτσι ήταν 220. Άρα καταλαβαίνετε ότι με 4,5 εκατοστάρικα καλύπταμε. Ναι. Φέτος είναι λίγο πιο τσιμπημένα. Είναι λίγο πιο τσιμπημένα όλα. Το πέλετ βέβαια έχει ανέβει πάρα πολύ. Ευτυχώς βέβαια στο νησί μας, όπως είπα και στην αρχή, ότι βγάζουμε αυτό το κουκούτσι της ελιάς.
Και βέβαια. Πόσο πήγε φέτος ο τόνος? Συζητάνε για 350 ευρώ στο νησί μας, ναι. Σε υπόλοιπες περιοχές, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει και στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές που έχουν ελιές, η τιμή έχω ακούσει ότι είναι αρκετά χαμηλότερη. Θα δούμε. Βέβαια, παρόλα αυτά και με αυτή την τιμή πάλι είμαστε στα μισά. Αυτό σε σχέση με το πετρέλαιο. Σε σχέση με την κατανάλωση πετρελαίου. Μυρσινή, αν μπορείς, ναι. Εσύ δεν ξέρω, ναι, τώρα να το διευκρινίσουμε, μπορεί να καίει συνδυαστικά και με πελέτ το κουκούτσι ελιάς. Ή δεν το κατάλαβα εγώ σωστά. Μπράβο. Εδώ είναι λοιπόν η οικονομική λύση. Ναι. Εδώ είναι η οικονομική λύση. Ότι έχουμε ένα μηχάνημα που μπορεί να καίει τα πάντα ουσιαστικά. Ξύλο, κουκούτσι και πελέτ. Ναι. Από την αρχή είχε σχεδιαστεί αυτός ο λέβητας και ο καυστήρας, ώστε να καίει με πολύ καλό βαθμό απόδοση στο κουκούτσι της ελιάς και χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Έχουμε περάσει τα 700 μηχανήματα στο νησί. Οι πελάτες μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και συνεχίζουμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παράγουμε ένα προϊόν και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Ναι. Έτσι στο είναι. Νησί μας. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο σπίτια. Έχουμε πολυκατοικίες, έχουμε σχολεία, έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε ξενοδοχείο που έχει εγκαταστήσει τέτοιου είδους εδώ και πολλά χρόνια. Και υπάρχει οικονομική έτσι, ανακούφιση. Εδώ θέλουμε να ζητήσουμε και μια χάρη από το Υπουργείο για την επιδότηση. Έτσι ναι, δεν είναι. Βέβαια, γιατί δεν το διευκρινίζει. Για το πέλετ λέει ότι, ναι. Είναι, ότι είναι στα επιδοτούμενα δεν καύσιμα. Ναι. Το κουκούτσι ελιάς όμως δεν το αναφέρει. Κανονικά σίγουρα. Γιατί είναι. Έτσι. Μπορώ να πω πολύ καλύτερο και από το πέλετ. Το σωστό κουκούτσι ελιάς. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να σας εξηγήσω το κουκούτσι ελιάς ποιο είναι, το πώς γίνεται η εξεργασία. Έχει και εδώ τη σημασία του. Αυτή είναι και η διαφορά. Αντιλαμβανόμαστε, είναι περιορισμένο ο χρόνος. Είναι ότι όλο αυτό πάει και σε συνάρτηση με την ελαιοπαραγωγή του νησιού, έτσι. Θα ενισχυθεί αυτό ακριβώς, Βούλα. Πάει σε συνάρτηση με την ελαιοπαραγωγή. Πέρυσι δεν είχαμε καλή ελαιοπαραγωγή, οπότε ξέμεινε από κουκούτσι πολύ νωρίς το νησί. Πρέπει να φροντίζουν οι πάροχοι να τροφοδοτούν την αγορά, ούτως ώστε να μην ξεμένουμε. Έτσι. Αλλά εδώ και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει συνολικά το νησί από τη στιγμή που έχουμε αυτό το χρυσάφι. Την ελιά να το εκμεταλλευτούμε ποικιλοτρόπως. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, είναι το θέμα. Σας ευχαριστούμε αυτό πάρα πολύ. Να μια άλλη πρόταση λοιπόν, μια εναλλακτική που προσφέρεται στο νησί της Λέσβου και από ό,τι φαίνεται είναι και πολύ οικονομική αλλά και αποδοτική. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ.